Βερέ, βερέ, καλώς το να. Καλώς σε βρήκαμε. Τι κοιτάει, πάλι τα παπούτσια μου κοιτάει. Άκου να δεις. Τελειώνει η σεζόν και κοιτάς συνέχεια τα παπούτσια μου. Δεν κοίτα, σου άρεσε. Σήμερα, όχι. Είναι φοράς ωραία παπούτσια. Απλά. Πες τώρα, σιγά τη διαφορά ύψους που έχουμε. Ναι. Ναι. Δεν έχουμε μεγάλη διαφορά ύψους γιατί το παπούτσι που φοράς σήμερα δεν είναι πολύ ψηλό. Είναι κανονικό. Μα τώρα. Έχει το κουνάκι. Το δεκάρι. Να το δείξω. Σιγά που είναι και 10 πόντι. Έλα να σου πω, θα πιάσουμε τώρα αυτή τη συζήτηση για θα χάσεις. Λοιπόν. Πίνασα. Και θέλω να μου φτιάξεις μακαρόνι. Παίρνεις πριμαβέρα. Αργήσαμε λίγο, γιατί έχει τελειώσει η άνοιξη, όπως λέει και. Πολύ λέγεται... μας έχει. Και το φαγητό μας σήμερα. Δηλαδή, πριμαβέρα είναι η άνοιξη. Και είναι μακαρονάδο που έχει ανοιξιάτικα λαχανικά. Τώρα θα ξαναμπεί χειμώνας, δεν πειράζει. Έλα, μωρέ, έχουμε ακόμα χρόνο. Γενικά είναι μια μακαρονάδα η οποία αρέσει σε όλους. Απλά πάμε στο μανάβικο. Παίρνουμε 5-6 υλικά και τρώμε. Πολύ ωραία, πολύ εύκολα, πολύ γευστικά. Να πω τα υλικά, μια και τα βλέπω έτσι ωραία. Στοιχισμένα και μάλιστα. Εμάδα ρε σιθέ μου. Λοιπόν, θα ξεκινήσω από το αγαπημένο μου μάλλον, ελιές και ελιαστή ντομάτα. Τέλεια. Κρεμμυδάκι. Ξερό είναι ή φρέσκο. Ξερό είναι. Πολύ ωραία, ξερό. Καλά και τώρα να με κοροϊδέψει. Κολοκυθάκια και καροτάκια, κομμένα ζουλιέν, παρακαλώ πολύ. Μητέρα είναι κομμένα ζουλιέν. Τώρα εσύ άμα τα χοντροκόψεις, δεν θα χαλάσει συνταγή, δεν έγινε και κάτι. Απλά εγώ τα έβαλα ζουλιέν. Γιατί... Πιο όμορφα είναι. Λεπτεπίλεπτα. Ναι, φυσικά θέλει προσοχή πώς θα τα μαγειρέψεις για να μην γίνουν ψιλοκομμένα μετά το ζουλιέν. Ωραία. Πάμε. Πολύ ωραία. Βουτυράκι, γιαουρτάκι πρόβιο, αλάτι, ρίγανη, πιπέρι, μανιταράκια, ντοματίνια, ελαιόλαδο, πένες. Και μαζί με τα ντοματίνια έχω βάλει μαζί και κόκκινη πιπεριά φλωρίνης και το ελαιόλαδο. Μα αφού πάει και τα κρύβει, τι φταίω. Λοιπόν. Έλα να ξεκινήσουμε το μαγείρεμα. Έχουμε μαγειρέψει, έχουμε βράσει μάλλον τις. Έχουμε ψήσει που λέμε για το και τις πένες. Okay. Για θέμα χρόνου, για να αφοσιωθούμε λίγο στο τσιγάρισμα και όταν έχουμε πολλά υλικά σε μια συνταγή, πότε βάζουμε το καθένα για να έχουμε ένα σωστό αποτέλεσμα. Και να μην τα καταστρέψουμε τα υλικά μας. Κοίτα, να δεις τι γίνεται. Δεν καταστρέφονται. Άμα τα παραψείς, δεν καταστρέφεται πια η γεύση και η μυρωδιά αυτή. Ναι, δεν είναι το ίδιο. Ωραία, πάμε να τα κάνουμε. Έλα δίπλα. Μάλιστα. Τηγάνι λοιπόν, κατσαρολάκι. Θα ξεκινήσουμε πρώτα απ' όλα με την κατσαρόλα, την οποία θα δυναμώσει τη φωτιά. Θα βάλεις μέσα ελαιόλαδο και θα ξεκινήσουμε. Στο 9. Στο 9. Okay. Πάρα πολύ ωραία. Λίγο, Και θα ξεκινήσουμε σοτάροντας το κρεμμύδι. Δεν βάζω παραπάνω γιατί θα μου φωνάζεις. Θα δουλέψουμε με δύο σκεύη μαζί για να προλάβουμε. Αν είχα μία κατσαρόλα που σπίτι έχω μία κατσαρόλα και θα μαγειρέψω, δεν πρόκειται να βάλω 300 τηγάνια, μία. Απλά θέλεις συγκεκριμένη σειρά. Λοιπόν, ξεκινάμε με το κρεμμύδι και πάμε δίπλα. Αχ, πόσο μου αρέσει να σιγαρίζει το κρεμμύδι αυτή η μυρωδιά του. Βάλε λίγο λάδι, σε παρακαλώ πολύ. Α, τώρα θα βάλω, γιατί άλλες φορές δεν μου βάζεις. Εδώ, δίπλα. Και δίπλα θα τσιγαρίσουμε το μανιτάρι. Ο λόγος που βάζουμε το μανιτάρι ξεχωριστά είναι ότι το μανιτάρι είναι ένα λαχανικό το οποίο δεν σηκώνει πολλά-πολλά. Έχει μέσα πολύ νερό και για να κρατήσει έτσι τον όγκο του και τη γεύση, δηλαδή να είναι τραγανό, πρέπει να μαγειρευτεί γρήγορα σε δυνατή φωτιά. Γι' αυτό και τα μανιτάρια τα οποία τα ψήνουν στη σχάρα βγαίνουν πάντα νόστιμα. Υπάρχει μεγάλη φωτιά σε ένταση, προλαβαίνει να κάνει την κρούστα απ' έξω και είναι πιο νόστιμο. Βάζουμε τα μανιτάρια μέσα. Πολύ ωραία. Και τα αφήνουμε εδώ μόνα τους. Μένα μου φαίνεται από αυτά τα γεύματα που θέλεις να έχεις μαζί σου στην παραλία. Κοίτα, είναι ένα γεύμα το οποίο όντως μπορεί να το βάλεις ένα ταπεράκι, γι' αυτό βάλαμε και τις πένες. Και τρώγονται πολύ εύκολα. Δεν είναι μακαρόνια δηλαδή που πετάω δεξιά-αριστερά. Για εμάς τα κορίτσια, πένες, δεν έχουμε παράπονο. Λοιπόν, όταν το κρεμμύδι αρχίζει να μαραίνεται, θα βάλουμε τώρα τα λαχανικά τα οποία τα έχουμε κόψει ζουλιέν. Ζουλιέν λέγεται ο συγκεκριμένος τρόπος κουπής. Κουπής ή κοπής. Για αυτό το μακαρονάκι. Το γνωστό κουπής, το κόψιμο, ξέρουμε. Ναι. Έτσι τα κόβουμε. Ναι, να το ξανασηκώσουμε άλλη μια φορά. Που είναι δύο. Δύο. Ορίστε. Αυτό εδώ. Λέγεται ζουλιέν. Okay. Αρχίζει το κρεμμύδι, μαραίνεται και βάζουμε το ζουλιέν μέσα. Τώρα θέλω να προσέξεις καλά πώς το ανακατεύεις. Με αγάπη. Απαλά. Απαλά, με αγάπη. Οκ. Πες πώς έγινε. Ωραία. Όπως βλέπετε, δεν έχω βάλει πουθενά αλάτι, γιατί μόλις πέσει αλάτι στα λαχανικά μέσα, έχει την ιδιότητα το αλάτι να όχι να αφυδατώνει, να βγάζει τα υγρά από τα λαχανικά. Λοιπόν, αφήνουμε τα μανιτάρια όπως είναι εδώ
Μετά από ένα λεπτό θα τους πιάσουμε μια γυρογολιά. Πώς θα πας? Καλά. Ωραία. Μυρίζει πάρα πολύ ωραία. Έλα τώρα να μαζέψουμε και τα υπόλοιπα υλικά κοντά μας, να δούμε πώς θα συνεχίσουμε. Έχουμε τα ντοματίνια και τις πιπεριές φλωρίνης, τις οποίες θα τις βάλουμε την τελευταία στιγμή μέσα, αφού τις έχουμε περάσει με λίγο βούτυρο. Έχουμε τις ελιές να δούμε μαζί με τη λιαστή ντομάτα, αλάτι, πιπέρι, ρίγανη στο τέλος. Ο λόγος που θα βάλω το αλάτι στο τέλος συνταγή σήμερα είναι έχω βάλει τις ελιές και τη λιαστή ντομάτα. Και τα δύο έχουν αρκετό αλάτι μέσα. Οπότε πρέπει να προσέξω πόσο αλάτι θα βάλω μέσα. Εσύ να προσέξεις, εγώ δεν βάζω πολύ. Με το δάχτυλο. Λοιπόν, πάμε, ανακατεύουμε. Θα ζητήσω βαρέα αρθυγινά ένσημα, με κακομεταχειρίζεις. Ξέχασε το. Θα βρω εγώ τον τρόπο. Πάρε κανένα ορδική να ξεμπερδεύουμε. Θα ξεμπερδεύουμε. Μια και καλή όμως. Ανακατεύουμε. Και τα αφήνουμε πάλι. Λοιπόν. Η Χριστιανά τσιγαρίζει τα λαχανικά, εγώ δίλα τα μανιτάρια. Και ωραία. Μπροστά έχουμε βράσει τις πένες. Θέλω να σου πω κάτι, μητέρα. Μπορείς να έχεις προβράσει τα ζυμαρικά. Δεν είναι λάθος. Όταν δηλαδή κάνουμε μια μακαρονάδα, καλύτερα για μένα να έχεις φτιάξει τη σάλτσα, να έχεις προβράσει τα ζυμαρικά, να τα έχεις στην άκρη και τελευταία στιγμή να τα ενώνεις για να τα σερβίρεις. Ωραία. Τι έχεις κάνει εδώ πέρα, τι γίνεται εδώ? Μα εγώ φταίω. Γιατί το κλιπ γυρνάμε? Δεν θα σου κάνω και εφέ να φαίνεσαι πιο όμορφο στην τηλεόραση. Μουρμουράς κιόλας. Οπότε τι έχουμε κάνει τώρα, έχουμε βράσει τις πένες. Βλέπουμε πώς σου λέει ο παρασκευαστής. Μαζί μου τα έχει βάλει, δεν έχει καταλάβει. Βλέπουμε πώς. Μόνο έχει... πάνω σου έρχεται. Λοιπόν, κάτσε και να μυρίσει τώρα, α πούμε μετά. Α, δεν έχω πρόβλημα. Το κρέμι, εγώ. Το μ' αρέσει η μυρωδιά του φαγητού. Λοιπόν, κοιτάμε τι λέει πάντα ο παρασκευαστής. Βράζουμε πάντα 1-2 λεπτά νωρίτερα. Και αυτό που θέλω να σου πω, μητέρα, είναι ότι δεν χρειάζεται να βάλεις τα ζυμαρικά κάτω από το νερό να τα ξεπλύνεις. Έλα μου πιο κοντά. Δεν είναι λερωμένα, δεν έχουν κάτι. Βράζει τα πιο λίγο, βάζει σε μια κασαρόλα και βάλε μέσα 2 σταγόνες ελαιόλαδο. Δεν μου λες, μήπως πρέπει να χαμηλώσω εγώ εδώ, τη φωτιά μου. Πολύ δυνατά δεν είναι. Περίφημα. Τέλεια. Α, τι έγινε, ξανά πες. Λοιπόν, βλέπετε τα μανιτάρια, είναι έτοιμα, όχι παραπάνω. Έχουν αρχίσει και παίρνουν πολύ ωραίο χρώμα. Πολύ ωραία. Πάμε τώρα δίπλα. Γιατί το βάζεις τα πόδια στα δύσκολα? Δεν το βάζω, κάνεις λάθος. Γιατί πήγες στη γωνία? Αυτό δεν ήταν δύσκολο. Νομίζω ότι δεν ήταν δύσκολο. Λοιπόν. Συνεχίζει έτσι ωραία η παρουσιάστρια το ανακάτεμα. Πολύ ωραία. Θα χαμηλώσει λίγο τη φωτιά. Α, ναι. Και θα λατώσει τα ανακατέματα τώρα. Αλλά... Απροσέκτα. Τέλεια. Λοιπόν, έχουμε δίπλα το τηγάνι, στο οποίο στη συνταγή μέσα, αν είδατε την καρτέλα μας. Μάλιστα. Έχουμε βάλει και βούτυρο. Το οποίο θα βάλουμε μέσα λίγο βούτυρο. Θα τα αφήσουμε να λιώσει λίγο. Ωραία. Και τώρα θα βάλουμε μέσα στο τέλος τις πιπεριές με τα ντοματίνια. Ωραία. Χρειαστεί αυτό? Δεν χρειάζεται. Οκ. Λοιπόν. Τώρα θα βάλουμε αλάτι πιπέρι μέσα. Λίγο ίσα. Ωραία. Πιπέρι παραπάνω. Γιατί θα αρέσει τώρα εσένα το καυτερό. Δεν βάζω παραπάνω, θα σ' αρέσει. Ωραία. Πρόσεξε τώρα που θα βάλεις τα χέρια σου. Εδώ γιατί μπορεί ναι, να καείς. Ναι, ξέρω. Ναι. Λιαστή ντομάτα και ελιές. Ωραία. Ανακατεύεις τα μπαλά. Τα αρώματα είναι φοβερά αυτή τη διάρκεια. Πω. Δίπλα τσιγαρίζουμε με ελαιόλαδο τα λαχανικά. Εδώ λιώνουμε βούτυρο και τσιγαρίζουμε τα ντοματίνια μαζί με τις πιπεριές. Είναι πολύ ωραία τα αρώματα. Μ' αρέσει, είναι και πλήρες γεύμα και καλύπτει όλες σου τις ανάγκες. Δηλαδή, αν δεν αντικαταστήσει και το βούτυρο, μπορεί να γίνει και vegan και προφανώς και τα μακαρόνια. Εννοείται. Και το δηλαδή, αυτές τις μικρές αλλαγές, αν κάνεις και τα αντικαταστήσει με vegan προϊόντα. Απλώσε μου τώρα πάλι τα λαχανικά. Όλο απαιτήσεις είσαι, όλο απαιτήσεις. Ωραία. Βάζε τα ντοματίνια μέσα με τις πιπεριές. Εδώ. Ναι, σίγουρα στο τηγάνι. Και καθάρισε το καλά να πέσει και το ζουμάκι μαζί με το βούτυρο. Δεν έχω καταλάβει η δική σου η δουλειά ποια είναι σήμερα. Και το ότι υπάρχω. Αυτό που σημαντικό είναι. Ωραία. Να το δω. Μάλιστα. Συνέχισε το ανακάτεμα. Απαλά. Πολύ απαλά. Να ξέρεις κάτι, ότι θα μπορούσαμε να πετάξουμε όλα τα λαχανικά μέσα, πάλι θα βγαίνει και θα τρωγότανε. Αλλά αν τα συγκρίνεις, δηλαδή, έχουμε επεξεργαστεί το κάθε λαχανικό διαφορετικά.
τα μανιτάρια όσο χρειάζεται να τσιγαριστούν απ' έξω, να κάνουν μια ωραία κρούστα. Φωτάραμε λίγο τα ντοματίνια με το βούτυρο. Έκαψε το βούτυρο. Καμία σχέση, παιδί μου. Καμία σχέση. Και... καμία σχέση, καμία σχέση. Χαμηλώνουμε τη φωτιά, αφήνουμε όλα τελικά μαζί να δέσουν. Βλέπουμε αν έχουμε ξεχάσει κάτι άλλο. Έχουμε τη ρίγανη. Όχι ακόμα, περίμενε. Okay. Και πάμε τώρα να βάλουμε στο τέλος τις πένες. Ο λόγος που έβαλα πένες και δεν έβαλα σπαγκέτι είναι ότι όταν έχεις πολύ υλικό, δηλαδή έχεις λαχανικά πολλά και χοντροκομμένα και λεπτοκομμένα, είναι καλό να βάζεις ένα λεπτό μακαρονάκι, ένα κοφτό μακαρόνι. Τρώγεται γιατί πιο εύκολα, είναι πιο διαχειρίσιμο. Ναι, και μπαίνει και μέσα έτσι αυτή η σαλτσούλα που μας φτιάξει. Να βάλω ριγανίτσα. Θα βάλεις ριγανή μόλις κλείσει τη φωτιά. Πολύ ωραία. Θα το βάλουμε εδώ στη μέση, θα χαλάσουμε λίγο τα πλάνα, συγγνώμη. Εδώ στη μέση που δεν καίει καθόλου. Βάλε κι άλλη ριγανή. Θα βάλω. Ωραία. Θα μπορούσα να βάλω και κρασί μέσα, θα μπορούσα να βάλω αλκοόλ, ένα ζωμό. Αλλά ήθελα να το κάνω όσο πιο απλό γίνεται. Δηλαδή να σας δείξω πώς με απλά λαχανικά μπορούμε να φτιάξουμε κάτι πολύ νόστιμο. Και τελειώνουμε με γιαούρτι. Α, εκτός τώρα το βάζουμε. Τώρα μέσα. Α, σαν σαλτσούλα θα γίνει τώρα αυτό. Τύπου. Το γιαούρτι θα βοηθήσει πάρα πολύ. Θα δώσει μια οξύτητα, γεια σου Λευτέρη μου, η οποία με τα λαχανικά. Βγάζει αρώματα φρέσκια πίτσα εν τω μεταξύ. Ναι, όντως. Ξέρεις γιατί. Γιατί έβγαλε το γιαούρτι μια οξύτητα. Η πίτσα βγάζει μια οξύτητα λόγω της ζύμης. Πολύ απαλή. Υπάρχει ρίγανη η οποία μπαίνει στην ντομάτα. Ναι. Όντως, το πέτυχες. Το πέτυχα, ε. Ναι. Καλά, ναι. Εδώ μιλάμε για άλλες καταστάσεις. Και πολύ, όμως... πολύ απαλά, εκτός φωτιάς, ανακατεύουμε. Να πάει παντού, ε. Φυσικά θα μπορούσαν να μπουν μέσα και άλλα μυρωδικά, όπως είναι ο φρέσκο βασιλικός, ματζουράνα, θυμάρια. Λοιπόν, τι έχουμε. Χαλάμε τα πλάνα. Το λέω, το ξέρετε, μην φωνάζετε. Πάμε λίγο. Έλα να βοηθήσω λίγο κι εγώ. Μην πείτε ότι μπαίνω μόνο για να δοκιμάσω. Κάτσε να σου φέρω κι εγώ και ένα να τεστάρω. Άλλο, να μην το χαλάσουμε αυτό. Και ξαναλέω, μπορούμε για να το... γιατί σίγουρα η μητέρα στο σπίτι δεν μαγειρεύει για να φάμε μόνο το μεσημέρι. Μπορεί να μείνει το φαγητό και το βράδυ και μπορεί να περισσέψει. Αυτό να ήθελα να ρωτήσω, αν είναι αλαμινούτι όχι, αλλά μέρα, εντάξει, okay, με πρόλαβες. Φτιάχνουμε, παιδιά, το φαγητό. Βράζουμε τα μακαρόνια, φτιάχνουμε τη σάλτσα και απλά τελειώνουμε μερίδα το φαγητό. Είναι να φάνε 4 άτομα, λίγο για 4 άτομα. Μην τα ενώσετε, δηλαδή τα μακαρόνια σε ένα ταπεράκι στο ψυγείο, σε ένα ταπεράκι σάλτσα και τελευταία στιγμή τα μαγειρεύουμε. Για να δω κατά πόσο τα κάνεις και νόστιμα τώρα, γιατί πολύ ωραία τα λέμε τόση ώρα. Ορίστε, το πιρουνάκι σας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλά τα λέμε, καλά φαίνονται, καλά μυρίζουν, νόστιμα θα είναι. Κάτσε μωρέ να δοκιμάσουμε κι εμείς. Τέλεια. Πόσο ξεχωριστικά είναι τη μακαρονάδα, το φρέσκο ντοματίνι. Εκεί εγώ θέλω να καταλήξω. Πόσο ζουμερό και όλα αυτά τα αρώματα που σου κάνουν. Τελικά μέσα συμφωνώ. Από μια πυρουνιά. Πραγματικά γενικά, θυμίζει καλό, πίτσα, ε. Είναι καλό να βλέπουμε τι τρώμε, δηλαδή να μην είναι λιωμένα τα λαχανικά. Και είναι καλή ιδέα και για τα παιδιά αυτό. Δεν παίζει να το φάνε με τίποτα. Γιατί τόσα χρώματα έχει. Αυτό πολύ πράγμα μαζεμένο, άγνωστο μέσα και τα παιδιά δεν θέλουν πολλά άγνωστα πράγματα. Θέλουν πιο απλά πράγματα. Πιο απλά και πιο οικεία. Νόστιμο. Νόστιμο είναι. Άμα κάνεις να το φάει αυτό παιδάκι, ό,τι θες από μένα. Ο Γρηγόρης που τρώει θα το φάει. Θα το φάει. Ναι. Ναι. Εγώ έβαλα και λίγο αλατάκι παραπάνω γιατί μου αρέσει λίγο πιο αλμυρό το φαγητό. Και η αλήθεια είναι ότι μπορεί να γίνει και λίγο καλύτερα. Βέβαια, αυτό είναι καταβούληση. Εντάξει. Είναι πάρα πολύ ωραίο το θέμα. Φρέσκια πιπεριά, κολοτσάκι. Πάρα πολύ νόστιμο, πολύ καλοκαιρινό. Δουλειά μου. Ξέρω, παλιά σου τεχνικό σκηνό, αλλά να πούμε κι εμείς τώρα. Αυτά που σου αξίζουν και σου αρμόζουν. Φεντανόστιμο. Δοκιμάστε το. Άκρος καλοκαιρινό, αν και λέγεται ανοιξιάτικο. Είχα μου τη σημασία. Εντάξει, δεν πειράζει. Παντό καιρού. Κασκαντέρ το πιάτο αυτό, να ξέρει. Φτάνει, έφαγε εσύ. Θέμο, καλή εβδομάδα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που μα τάισε σήμερα. Ευχαριστούμε πάρα μα πάρα πολύ. Σκουμπίζεσαι. Ναι. Αγχώθηκα. Είχε μείνει λίγο αλατάκι. Λοιπόν, ετοιμάσου. Για πού? Για την Παρασκευή. Θέλουμε γλυκό. Τετάρτη, όχι, δεν έρχομαι. Έλα την Τετάρτη. Παρασκευή, τελευταία ημέρα τη εκπομπή. Και γι' αυτό θέλω κάτι καλό να ετοιμάσει. Να μα μείνει μια γλυκιά ανάμεσα. Τετάρτη, ό,τι θε, ετοίμασε, ό,τι θε φτιάξει. Εμπιστευόμαστε. Πάμε σε break, φίλε και φίλοι. Πάμε για να φάω. Για να φάω. Σε πολύ, πολύ λίγο, μη φύγετε. Αντίο.